Οι χειρότεροι φόβοι της διεθνούς κοινότητας επιβεβαιώνονται. Αυτός ο ναός στην αρχαία πόλη Παλμύρα, που έστεκε πάνω από 2.000 χρόνια, ισοπεδώθηκε από τη μανία των τζιχαντιστών. Είναι ο ναός του Βααλ Δία, που χτίστηκε το πρώτο μισό του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Επαναλαμβάνοντας τις βαρβαρότητες που έκαναν και σε άλλες δύο αρχαίες πόλεις του Ιράκ, σε Νεμρόδ και Χάτρα, αλλά και στο αρχαιολογικό μουσείο της Μοσούλης, οι φανατικοί Ισλαμιστές τοποθέτησαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο ναό και τον ανατείναξαν. Αυτό ισχυρίζεται ο Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Συρίας. Το εσωτερικό του έγινε σκόνη, ενώ οι εξωτερικοί κύονες κατέρευσαν. Η Παλμύρα, που αποτελεί παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών τον περασμένο Μάιο. Έχουν ήδη ανατινάξει δύο αρχαία ιερά, που δεν αποτελούσαν όμως μέρος των οικοδομημάτων των ρωμαϊκών χρόνων. Είναι η πρώτη φορά που καταστρέφουν μνημειώδεις αρχαιότητες της εποχής εκείνης. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Βααλ, τον μεγαλύτερο θεό των Χαναναίων και των Φινίκων. Ήταν προστάτης της γεωργίας και της γονιμότητας και οι αρχαίοι Έλληνες τον ταύτιζαν με το Δία. Ο ναός αυτός ήταν από τα πιο σπουδαία μνημεία της Παλμύρας. Εκατοντάδες αγάλματα και άλλες αρχαιότητες φυγαδεύτηκαν από την Παλμύρα πριν πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών. Έχουν μείνει μόνο όσα ογκώδη αρχαία μνημεία δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν. We are saved also thousand objects like this from Mesopotamian, Syrian Mesopotamian sites. And it's from Tilbury, it is 2000 BC. Πριν από μία εβδομάδα, οι φανατικοί Ισλαμιστές αποκεφάλισαν τον 80χρονο Χαλέντ Άσαντ, έναν από τους πιο γνωστούς αρχαιολόγους της Συρίας, μπροστά στο Μουσείο της Παλμύρας. Λέγεται ότι ο ηλικιωμένος διευθυντής αρνήθηκε να τους πει που είχε κρύψει αρχαιολογικούς θησαυρούς για να τους γλιτώσει από τη μανία των τζιχαντιστών. Our job is very difficult, but finally it is not political battle, it is cultural battle for the humanity.